Θα πάμε στο Φόδελε. Εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού. Πρώτη ζωντανή, βέβαια, ζωντανό σήμερα της Εύης από το όμορφο Φόδελε, που βρίσκεται βέβαια στο Μουσείο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Πάμε να δούμε κλίμα. Πάμε να πάρουμε μια όμορφη εικόνα. Και δίπλα της είναι ο κύριος Φακουράκης, ο οποίος είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σωστά, Εύη? Σωστά, καλό σας απόγευμα. 30 χιλιόμετρα λοιπόν έξω από την πόλη του Ηρακλείου, φτάνοντας στο χωριό Φόδελε, μπορεί κάποιος να έρθει και να επισκεφθεί και το Μουσείο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Εδώ που λέγεται ότι ήταν το σπίτι του για τα πρώτα χρόνια, στο χωριό Φόδελε, ένας χώρος ο οποίος αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν μουσείο, με εκθέματα δικά του έργα, αλλά και πληροφορίες για την ζωή του. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κύριος Μανώλης Φακουκάκης, είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φόδελε, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει ενεργό ρόλο στο μουσείο, το φροντίζει, είναι εδώ και κατά κάποιο τρόπο ζει για το μουσείο εδώ. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο Φόδελε, στη γενέτειρα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Όπως προείπατε, εδώ είναι ο χώρος του σπιτιού του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, κατά παράδοση βέβαια. Μια ξενάγηση προς τα μέσα είναι η είσοδος, που θα βρούμε κάποια σουβενίρ και ένα βίντεο το οποίο θα παίζει με σχετικά με πληροφορίες του Δομήνικου. Μετά προχωράμε στην είσοδο, αν θέλετε, όπου θα βρούμε 24 αντίγραφα σε μορφή slides. Θα βρούμε πληροφορίες από αποκόμματα σχετικά με τους απογόνους του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, και καθώς θα βρούμε και ένα χώρο αναπαράστασης από το ατελιέ του. Είναι ένας χώρος ο οποίος μετρά περισσότερα από 5 διαφορετικά δωμάτια και σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται και στην είσοδο και μπορεί κανένας να διαβάσει, ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε καθώς και η καταστροφή αναστηλώθηκε έτσι όπως ήταν στα σχέδια. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Η αναστήλωση του χώρου ξεκίνησε το 1987. Ολοκληρώθηκε το 1984, ολοκληρώθηκε το 1987. Και ως μουσείο λειτουργεί από το 1998 μέχρι και σήμερα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε διάφορα slides, τα οποία αποτελούν έργα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Έχουν ανανεωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως μας είπατε, σε καλύτερη μορφή, σε καλύτερη έκδοση, καθώς ο κόσμος που έρχεται είναι πολύς, οπότε υπάρχει λόγος και από μεριά σας για να κάνετε το κάτι καλύτερο. Βεβαίως, ναι. Έχουμε πάρα πολύ επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια. Συζητάμε για τουλάχιστον 100 ανθρώπους την ημέρα. Γύρω στα 2.000-4.000 άτομα περνάνε κάθε σεζόν από εδώ. Και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο περιβάλλοντος χώρος του μουσείου, καθώς τουλάχιστον για τα σχολεία που μας είπατε ότι είναι πολλά τα οποία έρχονται και τα παιδιά ενθουσιάζονται, δίνει έτσι και ένα διαφορετικό, σου δίνει μια διαφορετική ηρεμία, αύρα, έχει πολύ όμορφο και αυλή, δέντρα, ούτως ή άλλως το χωριό Φόδελε φημίζεται και για τα αιωνόβια δέντρα του, όπως μας είπατε. Και για τα αιωνόβια, όπως και για το πορτοκάλια που έχουμε ως σήμα κατά τεθέν το χωριό μας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και στην είσοδο του μουσείου την πρωτομή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Είναι ένα σημείο κατά τεθέν του χωριού, το μουσείο το συγκεκριμένο. Τουλάχιστον πέρσι και φέτος υπήρχε κόσμος. Και αν ναι, από ποιες χώρες συναντάμε περισσότερους τουρίστες και λάτρεις των μουσείων και του El Greco συγκεκριμένα? Εντάξει, λόγω COVID τα τελευταία δύο χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ ο τουρισμός. Οι τουρίστες κυρίως είναι Γερμανοί και Γάλλοι. Αλλά έχουμε από όλες τις εθνικότητες κόσμου. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον τουρισμό γενικά. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις εικόνα. Βέβαια, βέβαια. Πανέμορφος τόπος. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο εκεί στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και υψηλή επισκεψιμότητα, βέβαια. Και φαντάζομαι οι προσδοκίες για το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα υψηλές, σωστά? Ευελπιστούμε πως ναι, αν φτιάξουν τα πράγματα καλώς. Είναι ένας πανέμορφος τόπος εκεί. Φημίζεται για πολλά πράγματα το Φόδελε. Φαντάζομαι, Εύη, εκεί με το συνεργείο της Κρήτης σήμερα θα απολαύσετε την περιήγηση και την βόλτα σας. Και έχουμε πει, βέβαια, να κλείσουμε και την εκπομπή από Φόδελε σήμερα.
Πολύ σωστά. Θα επισκεφτούμε μετά και την πλατεία του χωριού, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και το χώρο γύρω, καθώς είναι πολύ όμορφος μέσα στο πράσινο και νομίζω ότι σαν μουσείο είναι ξεχωριστό. Έχουμε επισκεφτεί αρκετά μουσεία με την εκπομπή και αυτό που βλέπουμε αυτή τη φορά είναι διαφορετικό. Μπαίνεις κατά κάποιο τρόπο στο χώρο, στο σπίτι που έζησε εκείνος ο άνθρωπος τα πρώτα χρόνια της ζωής του και το συνέστημα που εισπράττεις είναι ξεχωριστό. Ακριβώς ξεχωριστό το συνέστημα, ένας πανέμορφος τόπος εκεί το Φόδελε. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Φακουκάκη. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε τις όμορφες δράσεις σας. Είμαι σίγουρος ότι το καλοκαίρι καλά. Θα κάνετε τη διαφορά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μακάρι, να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο Φόδελε.